Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα για υπολογιστές, όχι για συσκευές Raspberry, του Raspberry Pi, σε μια εικονική μηχανή. Και αυτό θα το κάνουμε με σκόπο έτσι να γνωρίσουμε το κανονικό λειτουργικό σύστημα του Raspberry Pi, να δούμε πώς λειτουργεί και τι δυνατότητες έχει. Στη σελίδα λοιπόν λογισμικού του Raspberry Pi, από εδώ μπορούμε το κανονικό λειτουργικό του Raspberry Pi. Υπάρχει όμως και επιλογή για, το, για την έκδοση του λειτουργικού για υπολογιστή. Εδώ που λέει Raspberry Pi Desktop. Το κάνουμε είτε με άμεση λήψη είτε μέσω torrent αν έχουμε κάποιο λογισμικό για torrent. Και αφού λοιπόν κατέβει, εγώ το έχω κατεβάσει ήδη, είναι ένα αρχείο κάπως μεγάλο, μεγάλο, σε μορφή ISO και μετά μένει να έχω και να ανακαταστήσω ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορώ να λειτουργώ τις λεγόμενες εικονικές μηχανές δηλαδή να έχω ένα εικονικό λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή μου. Ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα και δωρεάν είναι το VirtualBox. Α πάμε εδώ στη σελίδα Downloads. Έχει να κατεβάσουμε για Windows, Mac και για Linux. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε και καταστήσουμε και το VirtualBox, ξεκινάμε λοιπόν το VirtualBox. Αυτό, αυτή είναι η οθόνη του προγράμματος. Εδώ αριστερά είναι κάποιες εικονικές μηχανές που ήδη έχω εγκαταστήσει. Έχω ήδη βάλει την έκδοση Raspberry Pi Desktop. Θα ξαναδείξω όμως τη διαδικασία. Φροντίζω να έχω πατήσει εδώ στα εργαλεία και με το κουμπάκι νέα θα κάνω μια νέα εικονική μηχανή. Θα τη δώσω για αρχή ένα όνομα. Βάζω εγώ το δύο γιατί έχω ήδη μια άλλη εικονική μηχανή. Το φάκελο το αφήνω όπως είναι και εδώ που λέει ISO Image θα πατήσω το κουμπάκι εδώ και θα στο άλλο θα κάνω εξερεύνηση στον υπολογιστή μου και θα βρω το ISO, το αρχείο εγκατάστασης του λειτουργικού που κατέβασα πριν και το VirtualBox αυτόματα θα αναγνωρίσει τι τύπος λειτουργικού είναι και μπορώ λοιπόν να προχωρήσω στην δημιουργία της εικονικής μηχανής και προτείνω λοιπόν να πατήσετε και αυτό το κουμπάκι το Skip Unattended Installation γιατί από ό,τι είδα στη δοκιμή μου δεν λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση. Πάμε λοιπόν στο επόμενο εδώ για την εικονική μηχανή που θα δημιουργήσω μου προτείνει να πάρει κάποια μνήμη από το σύστημά μου. Τώρα το έχει, έχει πάρει γύρω στα 2 GB και αν έχω έναν επεξεργαστή με πολλούς πυρήνε, αν θα έχει έναν, δύο ή τρει. Το αφήνω λοιπόν εγώ στο ένα για να μην πάει πολλούς πόρους από τον υπολογιστή μου και γενικά αφήνω τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Αν θέλω το αλλάζω, αν δώσω παραπάνω μνήμη θα κλέψω όμως έτσι μνήμη από το δικό μου υπολογιστή άρα το αφήνω όπως είναι στο 2, είναι μια καλή τιμή. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, εδώ θέλει να δημιουργήσει και τον εικονικό δίσκο για το λειτουργικό σύστημα που θα εγκαταστήσει. Αφήνω λοιπόν τις επιλογές που έχει και το μέγεθος που έχει εδώ. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, απλά εδώ επιβεβαιώνω τις επιλογές όλος και πατάω Finish και έτσι έχει δημιουργηθεί λοιπόν η νέα μου εικονική μηχανή. Και αν κάνω εκκίνηση θα ξεκινήσει ως ένας υπολογιστής και αυτόματα θα φορτώσει το ISO με την εγκατάσταση. Θα πατήσω λοιπόν Graphical Install για να κάνω εγκατάσταση. Αν θέλω όμως μπορώ να επιλέξω και Run τα πρώτα δύο για να κάνω το πρώτο δηλαδή για να κάνω αν θέλω μια δοκιμή. Πατάω λοιπόν εγώ το Graphical Install και θα πάω στο μενού εγκατάστασης. Εδώ θα βάλω κάποιες ρυθμίσεις. Το αφήνω λοιπόν τώρα στα αγγλικά γιατί θα το αλλάξω μετά έτσι και αλλιώς. Continue. Φορτώνει τώρα κάποια αρχεία για την εγκατάσταση. Και εδώ θα κάνω μια διαδικασία να δημιουργήσω λοιπόν τον εικονικό δίσκο. Αφήνω την επιλογή που έχει εδώ. Την πρώτη επιλογή. Continue. Και εδώ αφήνω αυτή την επιλογή πάλι continue και εδώ αφήνω λοιπόν ό,τι αυτό μου προτείνει πατάω πάλι continue το ίδιο κάνω και εδώ πατάω continue και έτσι θα δημιουργήσει έναν εικονικό δίσκο θα τον διαχωρίσει εδώ πατάω yes για να συνεχίσω Και σε αυτό το στάδιο θα κάνει η αντιγραφή των αρχείων εγκατάστασης. Θα περιμένουμε κάποιο χρόνο εδώ παραπάνω. Σε αυτό το σημείο θα με ρωτήσω αν θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το Group Loader, ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα φορτώνει το λειτουργικό μας σύστημα. Επιλέγουμε Yes, είναι απαραίτητο. Πατάμε λοιπόν Continue. Εδώ επιλέγουμε το σκληρό δίσκο που δημιουργήσαμε στον προηγούμενο βήμα. Έχουμε μόνο μία επιλογή, άρα επιλέγουμε τον εικονικό σκληρό δίσκο και πατάμε πάλι Continue και συνεχίζει η εγκατάσταση. Και έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Πατάμε το Continue για να συνεχίσουμε. Θα κάνει μια επανεκκίνηση η εικονική μας μηχανή. Εδώ μπορώ να πατήσω Enter για να μπω γρήγορα στην εκκίνηση. Και φανίστηκε λοιπόν η οθόνη υποδοχής Raspberry Pi Desktop έκδοσης. Την πρώτη φορά λοιπόν πρέπει να κάνω κάποιες βα... βασικές μου ρυθμίσεις ανάλογα με το υλικό. Εδώ έχω μια εικονική μηχανή λοιπόν θα πατήσω το next. Θα πρέπει να ορίσω τη χώρα, τη γλώσσα και την, ε... την ώρα. Μπορώ λοιπόν να ορίσω ως τοπική, ως χώρα να βάλω την Ελλάδα αν θέλω να έχω το μενού στα ελληνικά. Και έτσι η γλώσσα λοιπόν θα είναι στα ελληνικά και η η ώρα στην Αθήνα. Εδώ όμω θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Προτείνω σε όλους να, παρόλο που έχουμε βάλει τα ελληνικά, να ορίσουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου να είναι στα αγγλικά, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε μόνο την ελληνική γλώσσα και έτσι θα έχουμε κάποια προβλήματα στο να κάνουμε τη διαχείριση του Raspberry Pi, γιατί πολλές εντολές πρέπει να τις γράψουμε σε γραμμή οντολών στα αγγλικά. Δυστυχώ δεν υπάρχει τρόπο για την αρχή τουλάχιστον να έχουμε και τι δύο γλώσσε. Άρα λοιπόν προτείνω να έχουμε πάντα για αρχή το αγγλικό πληκτρολόγιο και συνέχεια θα δείξουμε πώ θα μπορούμε να προσθέσουμε και την ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν έχω βάλει τοπικέ ρυθμίσει στα ελληνικά, αλλά παραμένει το πληκτρολόγιο στα αγγλικά. Πατάω λοιπόν Next. Εδώ θα βάλουμε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό για τον διαχειριστή και το μοραδικό χρήστη που θα μπαίνει στο λειτουργικό σύστημα. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε έναν κωδικό τον οποίο θα θυμάστε και εφόσον είναι μια εικονική μηχανή απλά δοκιμάζετε το Raspberry Pi βάλετε κάτι πάρα πολύ απλό να το θυμάστε εύκολα. Πατάμε λοιπόν, ναι, γιατί μετά, αν ξεχάσει τον κωδικό, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει μετά ανάκτηση. Πατάμε λοιπόν, next. Και εδώ θα μου ζητήσει να κάνει αν θέλω μια ενημέρωση όλου του λογισμικού. Αυτό θα πάρει πολύ χρόνο γιατί στην ουσία θα ενημερώσει πολλά πακέτα λογισμικού. Αυτό μπορεί να γίνει και μετά αφού λοιπόν εγκαταστήσουμε το λειτουργικό. Αν βιάζεστε, πατήστε skip. Αλλά καλό είναι να το κάνουμε από την αρχή για να έχουμε ένα φρέσκο ενημερωμένο σύστημα. Άρα, πατάω next για να κάνω και ενημέρωση. Θα πάρει όμω αρκετό χρόνο, 5-10 λεπτά. Αν βιαζόμαστε, πατάμε skip. Έχει τελειώσει λοιπόν και η ενημέρωση. Πατάμε OK και κάνουμε μια επανεκκίνηση με το restart. Και η εγκατάσταση λοιπόν έχει τελειώσει. Έχουμε μπει στο νέο μας λειτουργικό σύστημα Raspberry Pi Desktop OS. Εδώ βλέπουμε το μενού και τα διάφορα διαθέσιμα προγράμματα. Αυτά λοιπόν με την εγκατάσταση του Raspberry Pi Desktop OS.